famous for its history and culture, the Colombian capital is also home to the largest number of Greeks in all of the country. Είμαστε εδώ πέρα στην Bogotá, Colombia. I was born in Athens, left right away, but yeah, they both feel like home, but also abroad in a way. Γεννήθηκα εδώ, δεν έχω πάει ελληνικό σχολείο, αλλά μπορώ να διαβάσω. Ο τρόπος ζωής εδώ είναι πολύ πιο απλός. Όλοι οι Έλληνες που έχουν έρθει εδώ περνάνε καλά. Όσοι μπαίνουν Έλληνες πρέπει να προσκυνούν την εικόνα εδώ που έχουμε άριστη θρησκεία και στην Κολομβία. Για να μαθαίνει ο κόσμος. Τους Έλληνες μας αγαπάνε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Οπουδήποτε κι αν έχω πάει σε όλες τις περιοχές εδώ πέρα και σε όλες τις χώρες. Η κοινότητα είναι μικρή. Θα λέγα 150 άτομα. Και μας έχουν αποδεχτεί πάρα πολύ καλά. Μας γουστάρουν γενικά σαν Έλληνες. Ξέρουν πολλά για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα ελληνικά νησιά, για την ιστορία. Εδώ έρχεσαι και μαθαίνεις γεωγραφία, μαθαίνεις ελληνικά, όπως έχουμε στους Τούρκους πολλές λέξεις ελληνικές. Είναι μια εμπειρία ελληνική. My name following Greek tradition, but is a mixture of my two grandmothers' names. So Rena was my Greek grandmother's name and Teresa was my Colombian grandmother's name and my dad put the two together. Γεγονός είναι ότι είναι ένας χαρούμενος λαός. Άμα έχουν την ευκαιρία να χορέψουν, να πιούν ένα ποτό ή να κάνουν, θα το κάνουν. Σχεδόν απίθανο να μην ερωτευτεί. Άμεσα και λίγο εύκολο, ρε παιδί μου, έχει πολλά κλαδιά ο δρόμος. Είναι συνέχεια δηλαδή σκοντάφτουν. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφες, είναι πολύ γυναίκες, είναι πολύ Λατίνες, είναι πολύ αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, φιλικά. Όταν σπούδαζα στην Αμερική, γνωρίστηκα με την γυναίκα μου, Κολομπιανή, την Ανά Μαρία. Όταν τη ζήτησα το χέρι, ήρθα στην Κολομπία και γνώρισα την Μπογκοτά. ¿Cuántos años tienes? 85. 2 de agosto del 34. O sea, 2 de agosto del 34. Chaparrón. Το πρώτο εστιατόριο το άνοιξα την εποχή του 90. Το ελληνικό φαγητό είναι κάτι που είναι μόδα πια. Αρέσει εδώ πέρα. Στα ισπανικά η λέξη γύρος, μοιάζει στο γύρος, έτσι λέγεται ο παγύρος, είναι όταν στέλνεις λεφτά στο εξωτερικό. Μου λέγανε ότι νομίζανε ότι είναι ένα μέρος για να στείλεις χρήμα. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ πέρα. Εκτιμώ πολύ που έχω τη γλώσσα, έχω το διαβατήριο, έχω την οικογένεια εκεί πέρα. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας. Βρέθηκε εδώ στην Καρταχένα και γνώρισε τη μάνα μου. Ξεκίνησαμε το ΟΗΕ. Μετά δούλεψα εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Παντρεύτηκα και τα τελευταία 5 χρόνια έχω κάνει 3 παιδιά. Οπότε τώρα είμαι μαμά full time. Σαλονίκα, γιατί είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν έρχεται μόνο κάποιος να φάει. Σαν να έχουμε φέρει ένα κομμάτι από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, από τα νησιά, από παντού. Και το έχουμε πωλήσει εδώ στην Πογολά. Είναι ένα τυπικό ελληνικό γυράδικο. Έχουμε γύρω, έχουμε σουβλάκι, μπουγιουρδί έχουμε. I'm a life coach and I get to meet people from all over the world because I work in English, Spanish and Greek. So I feel really lucky and that also connects me to my Greek heritage. 2013 με 2016 έμεινα και δούλεψα στην Ιταλία. Ζήτησα και μεταφέρθηκα εδώ για μια περίοδο 10 μηνών όπου γνώρισα την Κολομβία, μου άρεσε και πλέον εδώ είναι η βάση μου. Μπογκοτά είναι μια τεράστια πόλη. Όσο είναι όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας, είναι μόνο της πρωτεύουσας εδώ. Μπογκοτά has really nice, you know, outside of it, really nice parks and kind of wilderness, but also I think it's a really nice city to just enjoy. There are great restaurants, there's good shopping, you know, it's just a really nice city, obviously within a certain kind of zone to move in. Παρόλο ότι η Μπογκοτά είναι γεμάτη κίνηση και όλοι λένε ότι είναι επικίνδυνη, εγώ έχω ζήσει όλη τη ζωή μου εδώ και πιστεύω ότι στην Μπογκοτά βρίσκεις τα πάντα. If you're willing to put in the effort, you can have good opportunities here. Εντάξει, όποιος έρθει εδώ στην Μπογκοτά, πρώτα να μας πάρει τηλέφωνο. Ό,τι φιλοξενία βρίσκουμε εμείς στην Ελλάδα, θα τη βρείτε όταν έρθετε εδώ στην Μπογκοτά.